Να πάμε, για να πάμε και στο επόμενο κεφάλαιο. Να πάρουμε. Έχω κάποια Mickey Mouse εκεί πέρα. Τα πιάνεις. Είναι πιο εύκολο. Ναι. Κάσα. Παρακαλώ. Να πιάσω εγώ μερικά. Να πιάσω και εσύ μερικά. Εντάξει. Έχουμε και αλμανάκο εδώ για τους παλιούς, τους γνώστες. Έχουμε, ναι. Τους μίστες. Έχουμε, κάτσε, αυτό, α, το αλμανάκο είναι εδώ. Ναι, για δείξε. Αλμανάκο εδώ. Απταγμένο περιοδικά, εμένα πρέπει να σου πω. Και από τις καλύτερες ιστορίες. Δεν το έφερα τυχαία. Αυτό πέρα το 150. Α, καλά, πες να το έχω αυτό για να δω. 2003. Είναι πολύ πιθανό να το έχω. Για, για πες μου. Ναι, είναι μία από τις καλύτερες ιστορίες του Phantom Duck που έχουν βγει κατά με. Ναι. Είναι αυτό. Είναι ότι ο Phantom Duck βρίσκει τον Phantom Duck και ταξιδεύουν στον χρόνο. Εγώ θυμάμαι μία ιστορία, ξέρεις που, τι μου θυμίζει τώρα. Που ήταν όταν η μάσκα έπεσε. Που ξεκινάει και είναι πάνω σε ένα πύργο. Ναι, 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 ναι. Και θυμάμαι και το τέλος. Δεν θυμάμαι το διάμεσο, αλλά θυμάμαι το τέλος της ιστορίας. Αυτή, αν είναι αυτή που νομίζω, αν είναι αυτή που νομίζω, είναι από τον Πάολο Μοτούρα, έναν Ιταλό, που την έχω και υπογεγραμμένη. Ναι. Ναι, αν είναι αυτή που νομίζω, αν μιλάμε για την ίδια. Λοιπόν, τώρα πού ήθελα να καταλήξω, ότι βλέπουμε ότι είχε βγει το Mickey Mouse, έτσι. Ωραία, το Mickey Mouse. Α, δεν έφερα. Πες μου ότι δεν έφερα παλιά. Δεν έφερα το Τερζόπουλο. Καλά, έχω φέρει μόνο αυτό, δεν πειράζει. Ωραία, αυτό είναι πετειακό, ρε παιδί μου, αλλά έστω ότι εντάξει, είναι απλό δευκάκι. Αυτό εδώ πέρα γράφει η Mickey Mouse. Πάλι, Walt Disney, άρα όταν τα πήρε η Καθημερινή, έβγαλε το Mickey Mouse. Και εδώ πέρα, εδώ πέρα τι έγινε λοιπόν. Για μένα, εδώ πέρα πάλι θα πάρω θέση, έκανε ένα ολέθριο λάθος η Καθημερινή για μένα. Όταν έκλεισαν τα βίντεο, τα βίντεο καλά, όταν έκλεισαν τα περιοδικά του Τριζόπουλου, έγινε τεράστιο μπαμ. Το μάθε όλος ο κόσμος ότι κλείσαν τα περιοδικά, έγινε τέτοιο, ότι δεν υπάρχουν πλέον, ο Μίγκη κλαίει, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Όταν τα πήρε η Καθημερινή, δεν έκανε ένα αντίστοιχο μπαμ για να μάθει ο κόσμος ότι κυκλοφορούν όλα αυτά πέρα τα περιοδικά. Ναι, για μένα, ποιες θα ήταν οι σωστές κινήσεις που τώρα, εντάξει, κατόπιν ερωτήσεις τώρα θα μου πεις, ναι, τέλος πάντων, αυτά τα πίστευα και τα έλεγα από τότε, σε όποιον μπορούσα. πλησιάζανε 2.500 τεύχη. Δηλαδή, πώς είναι αυτό εδώ πέρα, που λέει 1.500, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει πετειακά τεύχη. Είχα προλάβει το τεύχος 2.000. Ναι. Που ήταν πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι ήμασταν περίπου 40 τεύχη μακριά από το να βγει ένα αντίστοιχο 2.500 τεύχη. 2.500. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει, για μένα, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί, δηλαδή, θα πρέπει να αφήσει ίδια την αρρύθμιση. Γιατί εδώ πέρα τα μηδένισαν. Που αυτό είναι χαζό, γιατί είναι αμερικάνικη νοοτροπία. Και στην Αμερική δεν πουλάνε αυτά τα περιοδικά. Δηλαδή είναι χαζό, δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, δηλαδή, βλέπεις στην Ιταλία, σε άλλες χώρες κτλ. Έχουν αλλάξει π.χ. στην Ιταλία. Τρεις εκδότες. Κανένας από αυτούς τους εκδότες δεν τόλμησε να μηδενίσει την ιστορία του προηγούμενου εκδότη. Την κράτησε για όφελός του. Δηλαδή έλεγε ότι με το που βγει αυτό πέρα το περιοδικό, ξέρω εγώ του τάδε εκδότη, σου λέει ότι υπάρχει το περιοδικό τάδε, στο τοπολίνο τάδε του προηγούμενου εκδότη. Και δεν τον ένοιαζε ότι αναφέρει προηγούμενο εκδότη, γιατί ήταν αυτή η ιστορία. Εκεί πέρα έχει βγει. Εδώ πέρα αυτά τα περιοδικά δεν μπορούν να αναφέρουν τον Τριζόπουλο εδώ πέρα για κάποιο λόγο. Τώρα δεν το κάνουν λόγω συμβολή, δεν το κάνουν επειδή θέλουν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για μένα τι θα έπρεπε να γίνει. Να γίνει στην αρχή μια εκδήλωση να ότι παιδιά θα φωνάξουμε τον Τόντρο, ξέρω, θα φωνάξουμε κάποιον, ότι να γίνει ένα μπαμ. Μετά να φωνάξουν, ξέρω, θα κάνουν και την εκδήλωση για τα 2.500 τεύχη του Mickey Mouse. Την τρίτη χρονιά θα κάνουν και μια μεγάλη εκδήλωση για τα 50 χρόνια Mickey Mouse. Γιατί άμα πεις 50 χρόνια Mickey Mouse, καταλαβαίνει όλος ότι κυκλοφορούν 50 χρόνια. Ενώ τώρα ξέρουμε ότι όταν ήταν να γίνουν τα 50 χρόνια, ότι δεν ξέρανε ο κόσμος ότι έβγαιναν περιοδικά εδώ πέρα. Μπράβο. Και τα μηδένισαν εδώ πέρα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία αυτή. Έτσι. Τα μηδένισαν και τώρα είμαστε στο τεύχος 360 φεύγα. Δηλαδή το πιο κοντινό είναι σε 150 χρόνια, δηλαδή σε 3-4 χρόνια πόσο είναι, να βγει το τεύχος 500, που το τεύχος 500 είχε βγει πριν από κάτι δεκαετίες. Δηλαδή, τεράστια χαμένη ευκαιρία, τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αυτό πώς και δεν είπε κανείς τίποτα. Ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αυτό είναι η Καθημερινή τώρα. Τραβρές. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε, εσύ, Φάντομ. Τώρα, από καρδιάς. Ναι. Θα αναλάμβανες ποτέ τις εκδόσεις εσύ, αν τις αναλάμβανες. Μάλλον... Αναλάβω. Τώρα, κοίτα, μεγάλη κουβέντα γιατί. Ναι. Κοίτα. Εγώ... Θεωρητικά τελείω μιλάμε. Ναι, έτσι, ναι, δεν μιλάμε τώρα ότι υπάρχει κάτι. Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι και με εγωιτεύει και το κομμάτι των συντακτών. Δηλαδή, εγώ τι θέλω, το όνειρό μου ποιο είναι. Πες το. Ωραία. Εγώ θέλω κάποια στιγμή να βγουν ελληνικές Disney ιστορίες. Και να φύγουμε κάποια στιγμή από αυτό το τρυπάκι, που, ότι τι θα βάλουμε κτλ. Και να ξέρουμε ότι υπάρχουν 3, 4, 5 άτομα που φτιάχνουν, ξέρω, σενάρια, σχέδια κτλ. Και φτιάχνουν ιστορίες που θα μπαίνουν στα διαφορετικά. Δηλαδή, θα μπαίνει, ξέρω, στο κόμιξ π.χ., θα μπαίνει μία ανά 4 τεύχη, μία ανά 3 τεύχη. Αλλά να μπούμε σιγά-σιγά σε αυτήν την διαδικασία. Όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ ακριβό. Και γι' αυτό δεν το έκανε και ο Τριζόπουλος, προφανώς. Και τώρα πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει και από την Καθημερινή. Συγγνώμη, γιατί δεν μπορούν, δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον από Έλληνες δημιουργούς. Υπήρξε, ότι θα υπήρξε. Απλά, κοίτα τι γίνεται. Αυτά εδώ, όταν κάποιος φτιάχνει μια ιστορία, πρέπει και να αμυφθεί, έτσι.
Ωραία. Αυτά τώρα στο περίπου. Τώρα μην το κρατήσει κάποιο σαν πηγή αυτό το πέρα που θα πω τώρα. Όχι, όχι. Ρε. Πόσο είναι, δεν τα θυμάμαι, αλλά περίπου πρέπει να είναι 250 με 300 δολάρια η σελίδα για τον κάθε σχεδιαστή, ανάλογα βέβαια τώρα τη χώρα. Δηλαδή, αλλιώ αμοιβή Edmond, αλλιώ αμοιβή η Ιταλία, που ήταν η Disney Ιταλία τότε, τώρα είναι η Panini. Αλλιώ αμοιβή ο καθένα. Μερικοί στην Edmond αφήνανε του σχεδιαστέ να κρατάνε τι αυθεντικέ σελίδε για να τι πουλάνε και αργότερα ή να τι κάνουν ό,τι θέλουν τέλο πάντων. Στην Ιταλία δεν το κάνανε, αλλά μπορεί τώρα να το κάνουν. Δηλαδή, παίζουνε. Τέλο πάντων, εν ολίγη ήθελε ένα ποσό για να μπορεί να ζει ο άλλο από αυτά. Βέβαια. Ωραία. Όταν όμω. Αυτές εδώ πέρα οι ιστορίες που φτιάχνανε μπαίνουν σε δεξαμενές και από εκεί πέρα μπορούσαν να πάρουν όλοι οι εκδότες από τις άλλες χώρες. Άρα ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί ήταν και πολύ φθηνές. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο σαν Έλληνες εκδότες να πεις ότι εγώ θα θέλω αυτή την ιστορία από εκεί πέρα και αυτή την ιστορία από εκεί πέρα και να τους δώσεις ένα ποσό που είναι, ξέρω εγώ, 4-5-6 φορές πιο κάτω και να πάρεις την ιστορία για να την τυπώσεις, παρά να μπεις στη διαδικασία. Να φτιάξεις στούντιο, να φτιάξεις σχεδιαστές, να μπεις στη διαδικασία να φτιάξεις συντάκτες που θα τα συντονίζουν εδώ πέρα τα πράγματα. Που δεν ξέρω και που αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι άλλο θέμα, τι άλλο παίζει με το συμβόλαιο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και γραφειοκρατικά θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Βέβαια. Το πρόβλημα είναι για μένα ένα από τα μεγαλύτερα ίσως. Έχει να κάνει με την αγορά. Ώρα, η ελληνική αγορά είναι μια μικρή αγορά. Ναι. Η Ιταλία είναι 7 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε πολιτισμό. Κάπου εκεί είναι 70 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε 10-11. Ναι. Προφανώς και η αγορά είναι μικρότερη. Αλλά τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ωραία, είναι μια αλφα τιμή να φτιάξω εγώ μια ιστορία και θα με πληρώσεις με τη σελίδα που πες και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Που για μένα και τόσο λίγο μου ακούγεται. Γιατί εγώ, αν το σκεφτώ, σκεφτόμουν ότι μια ιστορία επίπεδου Don Rosa, ρε παιδί μου. Σκεφτόμουν εγώ τώρα τελείως. Oh. Δεν μπορεί να μην κοστίζει, λέω ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, κάποιες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, να πω. Όλη η ιστορία. Γιατί αλλιώς μου φαίνεται ξεφτύλα. Ο άλλος έχει βάλει τόσο πολύ κόπο και προσπάθεια και μου φαίνεται ξεφτύλα να μην πληρωθεί για μια ιστορία τέτοια. 5 με 10.000 ευρώ, σκεφτόμουν εγώ τώρα σαν παιδί. Ωραία. Έτσι το κοστολογούσα εγώ με το δικό μου το φτωχό μυαλό, έτσι. Όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει. Και όταν πήγαινε ο Ρώσα στη συνέντευξη που λέει στη Φιλανδία κτλ. Τον αντιμετωπίζανε σαν superstar και του λέγανε τι θα κάνετε τώρα με τα λεφτά κτλ. Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι, αλλά ναι. Και κατάλαβα ότι τον αντιμετωπίζουν σαν πλούσιο, επειδή πουλάνε άπειρα βιβλία. Ναι. Ενώ αυτό δεν παίρνει φράγκο. Πληρώθηκε μία φορά όταν έδωσε την ιστορία. Και αυτό δεν παίρνει ρόγιαλτι, αυτό που λέμε. Δηλαδή δεν παίρνει. Μα αυτό πώς γίνεται αυτό. Ένα ποσοστό. Δεν σου λέω ότι το παίρνει. Όχι, λέω ότι γίνεται, δεν σου λέω ότι συμφωνώ. Ναι. Αυτό, γιατί εκεί είναι το θέμα, το μεγάλο. Οπότε, γιατί θα μου πει εσύ. Ωραία, ο Ρώσα. Ναι, και ο Ρώσα δεν δούλευε για την Disney. Ο Ρώσα δούλευε για την Gladstone που ήταν εδώ πέρα. Την Egmont. Που μετά πήγε στην Egmont. Ο άλλο δούλευε για την Disney Ιταλία που πήγαινε στην Panini. Που τα παίζουν και άλλα, ξέρω εγώ. Υπάρχουν μια. Στη Γαλλία φτιάχνουν στη Χασέ τώρα κάποιοι. Κάποια γαλλικά Disney. Θα μπορούσα να σου φέρω και αυτά. Τέλο πάντων, άλλη φορά δεν πειράζει. Αυτοί λοιπόν τώρα. Δουλεύουν για αυτούς τους εκδοτικούς οίκους που είναι σαν τον Τερζόπουλο, πες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δουλεύαν για τον Τερζόπουλο, λέμε τώρα, απλά για να καταλάβουμε τι γίνεται. Που ο Τερζόπουλος είχε πάρει τα δικαιώματα από την Disney. Τα δικαιώματα τα είχε ο Τερζόπουλος. Και ο Τερζόπουλος έλεγε σε ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρω εγώ, ή σε freelance, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, ότι θέλω να μου φτιάξει την τάδε ιστορία. Θα συμπληρώσω για την τάδε ιστορία. Το τι θα γίνει είναι η συνεννόηση είναι μεταξύ αυτού και του εκδότη. Δηλαδή τη Egmont ή οποιου άλλου. Δηλαδή σε αυτό η Disney δεν ξέρω αν έχει άμεσο ρόλο του τι θα γίνει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Mm. Ναι, αν θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να γίνει με τις εταιρείες αυτές. Τώρα μπορεί να παίζει και ρόλο. Δεν το έχω ψάξει. Αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν κρατάνε royalties ποσοστά. Αυτό είναι το θέμα. Οι δημιουργοί. Θα έπρεπε. Ρε παιδί μου, με συγχωρείς. Σε όλα τα είδη δεν είναι έτσι. Δηλαδή όταν ναι. Είμαι. Παράδειγμα. Θα έπρεπε, ναι. Όταν είμαι εγώ δημιουργός μια σειρά. Όχι, δεν είσαι έτσι λάθος. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι, δεν ξέρω τι φταίει. Γιατί μετά έχει νόημα να το κάνεις αυτό που είπες στο οικονομικό άλμα. Γιατί εγώ στην Ελλάδα, αν ο σχεδιαστής ο δικός μου Έλληνας πληρωθεί μια φορά για μια ιστορία, αλλά μετά έχει και κάποια ρόγιαλτις, προφανώς μετά με πουληθεί και είναι επιτυχημένη πολύ αυτή η ιστορία. Και πάει και έξω. Πάει και η Ιταλία που έχει μεγάλη αγορά. Πάει αυτό που είπε στην Egmont, οτιδήποτε. Είναι μεγάλη. Στην Ευρώπη τουλάχιστον είναι αρκετοί που θα διαβάσουν αυτές τις ιστορίες. Υπερβολικά πιο πολύ από την Αμερική, αλλά και πάλι πέφτουν όλα αυτά. Πέφτουν. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αν πέφτουν, εντάξει, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Πέφτουν και μπορεί να βάλει πολλά μετά μέσα. Γιατί πέφτουν, για ποιο λόγο φταίει. Φταίει η Egmont, φταίει η Panini, φταίνε τα παιδιά που δεν διαβάζουν περιοδικά, φταίει κάτι άλλο. Ναι, όμως εσύ ανεκδότης, ωραία, το ξέρω εγώ ότι τα παιδιά είναι σταμπλέτες. Τι κάνεις εσύ λοιπόν για να πιάσεις αυτά τα παιδιά.